αναμενόμενα, γιατί τα είδα το πρωί εγώ τα χαράματα ότι έβρεχε. Μάλιστα. Λοιπόν, από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 4 αύριο το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, υπάρχει σε ισχύ προειδοποίηση στο κίτρινο επίπεδο σημαντικότητας για μεγάλου ύψους βροχές το 24ωρο που μπαίνει, ναι, και καταιγίδες. Όπως αναφέρεται και στα δελτία, αναφέρεται η έκφραση έντονα και παρατεταμένα τοπικά φαινόμενα, ενώ το πεδίο των ανέμων θα είναι μέχρι πολύ ισχυρό, τουλάχιστον απόψε και αύριο. Είναι μια ουσιαστική διαφοροποίηση από την Κάρμελ, παρόλο που η κίνηση του συστήματος αυτού είναι περίπου η ίδια με την κίνηση του συστήματος Κάρμελ, εντούτοις δεν έχει τους σφοδρούς ανέμους που είχε η Κάρμελ, γι' αυτό και δεν της δόθηκε ονομασία ως συνοπτικής κατάστασης. Αναμένεται να δώσει αρκετά ικανοποιητικά ύψη βροχής, χιόνια στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, θα έλεγα πιο ψηλά από την πλατεία Τροόδους, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κατερίνα, επικρατεί τουλάχιστον στο εσωτερικό ομίχλη ή και αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, ως αποτέλεσμα της ίδιας της αέριας μάζας, η οποία είναι πολύ υγρή και σχετικά θερμή. Μάλιστα. Οι θερμοκρασίες σήμερα θα είναι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, παρόλο που απόψε θα είναι αισθητά πάνω από τα κανονικά, οι ελάχιστες θερμοκρασίες, και αυτό λόγω του ότι ο άνεμος δεν επιτρέπει στην ατμόσφαιρα να κρυώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, την αναμειγνύει, με αποτέλεσμα να μην κρυώνει. Έτσι, το 9 βαθμοί στο εσωτερικό, το 10 με 11 στα παράλια θα είναι κάτι το οποίο θα αισθανθούμε έτσι απόψε. Θα είναι έτσι μια σχετικά θερμή νύχτα. Όσον αφορά τις βροχές και τις καταιγίδες, ναι, παραμένουν στην περιοχή μέχρι και αύριο το απόγευμα. Mm-hmm. Και η χιονόπτωση βεβαίως στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, τελευταία ημέρα του χρόνου, μετά τις 4-5 το απόγευμα, υπάρχει αισθητή βελτίωση του καιρού, γι' αυτό και λίγη η προειδοποίηση, ενώ η θερμοκρασία αύριο, με συγχωρείτε, ενώ αύριο παρόμοιες συνθήκες με τη θερμοκρασία θα επικρατούν και αύριο. Βεβαίως, μετά τις 4 το απόγευμα, όπως σας έχω αναφέρει, ουσιαστική ύφεση των φαινομένων, άρα η προετοιμασία έτσι της πατροπαράδοτης σούβλας θα γίνει κάπως πιο εύκολα, ενώ την επομένη, το Σαββάτο, θα είναι μια ημέρα που θα μπορεί κάποιος να κάνει και κάποιες, έτσι, να κάνει κάποια εκδρομή τηρουμένων όλων των πρωτοκόλων κλπ. Αφού ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, καλός, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Μάλιστα. Το ίδιο δεν θα συμβαίνει την Κυριακή. Την Κυριακή θα έχουμε τοπικές βροχές. Α, πάνω κάτω ο καιρός μας. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πάνω και από ό,τι φαίνεται από εβδομάδας θα είναι έτσι κυρίως έθριος ο καιρός μας, με διαστήματα ηλιοφάνειας και σύγχρονη άνω της θερμοκρασίας. Κύριε Νικολαίδη μου, οι βροχές τις βλέπουμε να επικεντρώνονται σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, εσωτερικό, παράλια, πού είναι ή δεν έχουμε ακόμη καθαρή εικόνα? Έχουμε, βεβαίως υπάρχει καθαρή εικόνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει καταιγίδα στην περιοχή της Λεμεσού, την περιοχή της Επισκοπής. Υπάρχει καταιγίδα, αρκετές καταιγίδες και κατά τη διάρκεια των Αυγινών ωρών, αλλά και τώρα ανοιχτά του κόλπου της Λεμεσού. Mm-hmm. Προσεγγίζουν καταιγίδες στα δυτικά, άρα οι περιοχές στις οποίες θα σημειωθούν φαινόμενα θα είναι τα δυτικά και τα νότια παράλια, τα ορεινά βεβαίως, χωρίς να υπολείπονται έτσι φαινομένων το εσωτερικό και άλλες περιοχές του εσωτερικού. Μάλιστα. Η κύρια όμως μάζα είναι η περιοχή των νότιων και των δυτικών παραλίων, καθώς και των ορεινών. Και βεβαίως το φρέσκο χιόνι, το οποίο θα είναι πάνω από την πλατεία Τροόδους. Τι ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Και από του χρόνου πάλι εδώ θα είμαστε, έτσι. Πρώτο Θεός. Να είμαστε καλή καλά, συνέχεια. Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, ερχόμαστε.